με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Σκέφτηκα να εκθέσω κάποια θέματα μου, τα οποία αναφέρονται για εκείνη τη συγκεκριμένη ιστορική, ηρωική στιγμή, όπως και κάποια άλλα θέματα, τα οποία όλα συνηγορούν και αναπνέουν και μοσχοβολούν Ελλάδα. Όλα τα θέματα μου έχουν να κάνουν σχέση με τον τόπο μας και έχουν να κάνουν με την τέχνη, όπου η τέχνη δεν μιλάει για την τέχνη, μιλάει περισσότερο για τον άνθρωπο. Και πάνω απ' όλα, αυτό που ήθελα να δείξω είναι τα ηρωικά κατορθώματα όλων αυτών των μεγάλων επαναστατών και αγωνιστών της χώρας μας, όπως ο Κολοκοτρώνης, η Μπουμπουλίνα και τόσοι άλλοι ήρωες. Και κυρίως το μήνυμα είναι που έχει να κάνει με την εποχή μας, σε μια εποχή αλωτριωμένη και μια εποχή που έχουν χαθεί αξίες. Αυτό το μήνυμα που μας δώσανε οι επόγονοί μας και πρέπει εμείς να το συνεχίσουμε, ότι μπορούμε να πετύχουμε το ακατόρθωτο αν συνεπαρθεί η ψυχή μας και το πνεύμα μας από μια μεγάλη ιδέα. Τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο, αρκεί να πιστέψουμε ότι χρειάζεται να δώσουμε και την ψυχή μας και το αίμα μας, όπως είπε ο Κολοκοτρώνης. Και το μια φορά εβαπτίστημε με το λάδι και μία με το αίμα μας, για να δώσουμε την ελευθερία. Και τώρα αυτά που τα παρουσιάζω έχουν να κάνουν και με τη δική μου φιλοσοφία, ότι είναι σαν ένα είδος παρένεσης. Πρέπει κι εμείς με αγώνα να καταρρύπτουμε όλα τα άσχημα, όλα τα αλωτριωμένα της εποχής και να προχωράμε με θάρρος, με πίστη, ότι μπορούμε να πετύχουμε και πολλά πράγματα, αρκεί να πιστέψουμε στην ιδέα. Είναι ιδανικά που δεν πρέπει να χαθούν. Ο επισκέπτης θα δει πάρα πολλά πράγματα, διότι δεν έχω φέρει μία θεματική ενότητα. Έχω φέρει και κάποια έργα μου τα οποία είχα παρουσιάσει στο Βυζαντινό Μουσείο από τις Ερηνές Συμφωνίες. Εκεί υπάρχει μια άλλη τεχνοτροπία, μια άλλη λογική, μια άλλη φιλοσοφία. Έχω φέρει επίσης μια άλλη ενότητα, όπου μπορεί να δει ο ευαίσθητος επισκέπτης και που θα έχει ενδιαφέρον να διεισδύσει και να διαβάσει το περιεχόμενο των πινάκων μου, άλλες ενότητες που έχουν να κάνουν με το δέντρο, σύμβολο ζωής και ονειότητας. Άλλη θεματική μου βέβαια είναι οι καριάτιδες, όπου και αυτές έχουν να κάνουν με την αξία του ανθρώπου, η οποία πέρα από τη φυσική ωραιότητα έχει να κάνει και με τη συμπλέει και συμβαδίζει αρμονικά και με την εσωτερική ωραιότητα. Αυτό ήθελα να παρουσιάσω στις καριάτιδες μου και είναι πάρα πολλές αυτές οι χώρες μου. Επίσης και κάποια άλλα θέματα που έχουν ένα συμβολικό χαρακτήρα, όπου συμπλέκεται θρησκεία, πατρίδα και τόπος. Κάποια άλλα θέματα μου επίσης, όπου παρουσιάζω ηγετικές μορφές, τον Μεγαλέξανδρο, τον Βικέλα, παλιά αρχοντικά της Βέρειας, από την ενότητα και τη σειρά μου Πατρό Αγγή Μακεδονία, και την τελευταία σειρά μου που έχει να κάνει με αυτά που είπαμε, με τους ήρωες και τους αγωνιστές του 21, Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ. Αυτά θα δει ο καλλιτέχνης και ελπίζω να μπορέσει να διεισδύσει λίγο βαθύτερα στο νόημα και στην πληροφορία. Να μην σταθεί στην επιφάνεια, να μπει και λίγο βαθύτερα στο νόημα. Τι προσπαθώ να πω. Αυτό οπωσδήποτε θα ωφεληθεί αυτός που θα θελήσει να το διαβάσει κανονικά. Και αυτό που θέλω επίσης να πω είναι ότι πάντα ο καλλιτέχνης επηρεάζεται από το περιβάλλον του και από τις εκάστοτε χρονικές στιγμές. Όλα αυτά τα δύσκολα που περνάμε και που περάσαμε με την πανδημία που μας κλείσανε μέσα, παρόλα αυτά, ζωγραφίζοντας τα τελευταία έργα μου, επίμονα προσπαθώ να δώσω ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει να χάνουμε την αισιοδοξία μας. Πάντα υπάρχει το φως. Σε τόσες δύσκολες συγκυρίες μας δείχνει η ζωή ότι πάντοτε ο άνθρωπος θα προχωράει και η ζωή συνεχίζεται σε όλα τα θέματα μου, ακόμη και εδώ, που υπάρχει αυτό το περίκλειστο, το πλέγμα μπροστά από τη φύση, μπροστά από τους ανθρώπους, πάντα υπάρχει πίσω αισιοδοξία. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιώ, όπως βλέπεις και εσύ Μαρία, είναι διάφορες, είναι ποικίλες. Δεν σταματώ ποτέ σε αυτό που κατά κάποιον τρόπο το κατακτώ. Συνέχεια προσπαθώ να ανακαλύψω και κάτι άλλο. Σε πολλά θέματα μου,
Έχω εστιάσει στον κουαντιγισμό, δηλαδή ζωγραφίζω με τα δαχτυλάκια. Γίνονται μικρά-μικρά κομματάκια το θέμα μου. Είναι σαν να είναι σπασμένο. Επίσης σε κάποια άλλα θέματα έχω συμβολικό περιεχόμενο. Αλλού θα δει κάποιος άλλος θέματα ζωγραφισμένα πάνω σε πέτρα, με ψηφίδες, με κολάζ. Είναι πολλές τεχνοτροπίες. Χρησιμοποιώ χρυσό. Στα θέματα μου κάποιες φορές έχω μια τεχνοτροπία όπου επικεντρώνομαι στο προσκήνιο του θέματος και σε κάποια άλλα όπου επικεντρώνομαι στο παρασκήνιο. Είναι κάποιες τεχνοτροπίες όπου δύσκολα μπορεί να τις ξέρει κάποιος, όμως τουλάχιστον θα δει ότι υπάρχει μια ποικιλομορφία ατελείωτη στην τέχνη, όπως ακριβώς είναι και η ζωή μας. Ατελείωτη ποικιλομορφία στα συναισθήματα, στις ιδέες, στις σκέψεις μας, όπου αυτά διαρκώς αλλάζουν και δεν στέκουν σε κάποιο σημείο. Προχωράει η ζωή, προχωράμε κι εμείς και όλα αλλάζουν. Και επίσης θα χαιρόμουν πάρα πολύ, μαζί με όλους τους επισκέπτες που θα χαρώ να τους δεχτώ, να δω σχολεία, να έχουν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου σίγουρα θα μπορούν να πάρουν τα παιδιά πράγματα. Τα παιδιά είναι ο πυρήνας της ζωής μας πλέον. Αυτό είναι το μέλλον μας και θα χαρώ πολύ να συζητήσω μαζί τους, καθότι έχω διδάξει και σε παιδιά και ξέρω πραγματικά το ενδιαφέρον τους και σίγουρα θα ωφεληθούν και αυτά και θα ωφεληθώ και εγώ.